Λοιπόν, χαίρετε. Είναι το πρώτο βίντεο που φτιάχνουμε εύκολα μαγειρέματα στην κουζίνα με τη νέα κάμερα μας, Πύριο Λάζαρος. Έχω φάει, όπως σας είπα, όλη τη μέρα για να μάθω να χρησιμοποιώ την κάμερα. Και σήμερα θα σας δείξω ένα φαγητό πολύ εύκολο και πολύ αγαπημένο της Κυριακής και εμένα. Είναι το φακόριζο, το κυπριακό, το οποίο στην Κύπρο ονομάζεται φακές μουτζέντρα, έτσι ονομάζεται, φακές μουτζέντρα. Στην Ελλάδα ονομάζεται φακόριζο και νομίζω συμφωνώ με αυτή την ονομασία καλύτερα. Εδώ σε αυτή την κατσαρόλα, η οποία αυτή η κατσαρόλα πρέπει να αντικατασταθεί με μια κατσαρόλα η οποία να είναι μεν αντικολλητική αλλά με κεραμικό μέσα, το έχω υπόψη μου. Ήδη έχω πάρει αυτές τις μέρες κάποια προϊόντα ελληνικής προέλευσης, βέβαια. Είναι αυτή μια εταιρεία Easy, η οποία έχει αυτό το τηγάνι το αντικολλητικό που είναι με κεραμική επίστρωση. Και υπάρχει επίσης και άλλη εταιρεία, η Lava, είναι επίσης ελληνική. Έχω πάρει ένα wok με κεραμική επίστρωση. Η Lava νομίζω είναι κάπου στη Λάρισα που κατασκευάζεται. Τα διάβασα αλλά τα ξέχασα. Τα ξέχασα, λάκι μου, τα ξέχασα. Η θόρυβη είναι απαραίτητη. Λοιπόν, από χθες το βράδυ έχω βάλει ένα σακουλάκι που έχει πριν 500 γραμμάρια φακές ψηλές. Έτυχε και είχα σπίτι αυτή τη μορφή τώρα. Συνήθως παίρνω ό,τι είδους ψηλές φακές βρω. Το έχω βάλει μέσα σε αυτή την κατσαρόλα. Ξαναλέω ότι αυτή η κατσαρόλα θα αντικατασταθεί με μία με κεραμική επίστρωση αντικολλητική, γιατί αυτή είναι αντικολλητική με τον παλιό τρόπο και νομίζω βλάπτει, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, βάλαμε τις φακές στο νερό, τώρα θα τις πλύνουμε τις φακές, τώρα να δούμε, θα με συγχωρήσατε για τις μετακινήσεις της κάμερας, αλλά είμαστε καινούργοι σε όλο αυτό. Α, Παναγία μου, Λάκη, ήρθαμε να μαγειρέψουμε, και ξεχάσαμε ότι ο νεροχύτης μας είναι φίσκα. Φίσκα, γιατί χθες το βράδυ ήμασταν κουρασμένοι, Λάκη μου, και δεν έκαναμε τα πιάτα. Ο Λάκη είναι εδώ στο πάτωμα και με παρακολουθεί. Χθες το βράδυ ήμασταν κουρασμένοι, ναι, και δεν επλύναμε τα πιάτα. Οπότε πώς θα μαγειρέψουμε τώρα, πώς θα μαγειρέψουμε τώρα με το νεροχύτη μας λερωμένο. Πρόσεχε εσύ από εδώ, έλα, να πάει η μαμά να πεφέρει τα γάνια. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό περίπτερα. Κάτι μου λέει πως θα είναι κωμικά αντιμαγειρικά αυτά τα βίντεο. Κάτι μου λέει. Είναι δοκιμαστικό, είπαμε. Έχω μειώσει την ποιότητα της οθόνης, ούτως ώστε να είναι πιο μικρό το βίντεο. Να είναι πιο μικρό το βίντεο, να μην έχει τόσο πολύ όγκο, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο να κάνω το μοντάζ. Ναι, έτσι κάνουμε εμείς οι γριές. Μας αγοράζουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας και εμείς χαμηλώνουμε την ευκρίνεια της κάμερας για να έχει πιο λίγα δεδομένα το βίντεο και μετά να είναι πιο εύκολο να το επεξεργαστούμε. Τώρα πήρα αυτά τα γάντια, μια περίεργη να δω αν έχουν τάλκ μέσα. Θα βάλει γάντια, μαμά, ναι, θα βάλουμε γάντια για να μην χαλάσουμε το μανικιούρ μας, το οποίο θα το χαλάσουμε τους άλλους, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, από τη μέρα που ήρθα από το ταξίδι, ακόμη δεν έχω καταφέρει να βρω τους ρυθμούς μου, Λάκη, και ήρθες και εσύ στη ζωή μας. Διότι και είναι και πολύ αστείο που σου μιλάω και ο κόσμος δεν σε βλέπει. Ναι, είναι πολύ αστείο. Θα γελάει ο κόσμος, θα λέει αυτή απολολάθηκε. Ήταν που ήταν, απέγινε, έτσι θα λέει ο κόσμος. Ας βάλουμε τα πιάτα στο πλυντήριο. Εν τω μεταξύ, εγώ παλιότερα νόμιζα ότι είναι πιο οικονομικό να πλένεις τα πιάτα στο χέρι. Όμως μου έχουν μπει ότι με την καινούρια τεχνολογία που έχουν τα πλυντήρια είναι πιο οικονομικό και από άποψη νερού και ηλεκτρισμού και ενέργειας, γιατί εμείς εδώ πέρα, παρόλο που έχει ηλιοφάνεια, δεν έχουμε καλό ηλιακό θερμοσύμφωνο. Και έτσι ανάβουμε το ηλεκτρικό θερμοσύμφωνο, το οποίο σαφώς κάνει αρκετή κατανάλωση. Αγάπη μου, τα νερά μέσα στα πιάτα είναι λερωμένα. Ναι, θα γλύψει. Είναι το δικό σου το νεράκι, είναι εκεί απ' έξω. Πήγαινε έξω να βγει το νερό σου. Αυτό το νερό δεν είναι καθαρό που πίνεις. Είναι έξω να βγει το νερό σου. Έτσι είναι τα μαγειρέματα. Τα μαγειρέματα δεν είναι όλα στημένα. Τι ωραία, μια ωραία επιφάνεια κουζίνας. Λάκι μου, σε παρακαλώ, γέ μου. Μια ωραία επιφάνεια κουζίνας. Και πάει ο κόσμος και μαγειρεύει και έχει όλα τα υλικά έτοιμα. Όχι. Στα κανονικά τα σπίτια, και το ξέρετε κι εσείς από τα σπίτια σας, είναι όλα ένας αχταρμάς. Θα πάρει αυτά τα πιάτα στο πλυντήριο. Έχουμε μαζέψει τα άλλα λάκι για να μπορέσουμε μετά να τα πλύνουμε, τόσο ώστε να αδειάζει ο νεροχύτης μας. Α, καλή ιδέα να ανοίξουμε και το παράθυρο λάκι να έχει παραπάνω φυσικό φως, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, το φακόριζο, στην ουσία πρόκειται για φακές που βράζουν, σιγοβράζουν, όταν μισοβράσουν προσθέτεις ρύζι και στο τέλος τελειώνεις με μία, πώς το λένε λελάκι στα κυπριακά, τηγανίζεις κρεμμύδια, τηγανιά, δεν ξέρω. Όμως εγώ αποφασίσει να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Οπότε θα σας δείξω, φαντάζομαι τώρα και η κάμερα κουνιέται κανονικότατα, οπότε θα σας δείξω με ποιο τρόπο το έχω οικονομήσει ώστε να γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί με τον κλασικό τρόπο βάζεις στην κατσαρόλα τις φακές, βράζουν οι φακές, μισοβράζουν οι φακές. Όταν είναι μισοψημένες, μετά βάζεις μέσα το ρύζι. Και μετά που θα τελειώσουν, τηγανίζεις, ψιλοκόβεις κρεμμύδια, τα τηγανίζεις σε ελαιόλαδο και τα βάζεις στις φακές. Πώς το τηγάνιση, κάνεις τηγάνιση, έτσι το λέμε στα κυπριακά, τηγάνιση. Τώρα θα σας δείξω πώς έχω καταλήξει να λειτουργώ εγώ με τις φακές, γιατί οι φακές είναι ένα φαγητό που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ υγιεινό όσπριο, το οποίο έχει μέσα πολύ πρωτεΐνη. Λοιπόν, έχω ανακαλύψει ότι εάν τις φακές τις βάλεις από το βράδυ στο νερό, παρόλο που είναι ένα όσπριο που δεν είναι απαραίτητο να μπει από το βράδυ στο νερό, αν τις βάλεις από το βράδυ στο νερό, ψήνονται καλύτερα. Λάκι μου, τύχει στο στόμα σου. Τι έχεις αγάπη μου στο στόμα σου, το κόκκαλο σου, μπράβο, δεν δικαιούσε. Αν λοιπόν τις φακές τις βάλεις από το βράδυ στο νερό, ψήνονται καλύτερα, καλά φωτισμόνος είναι όλα τα λεφτά. Ψήνονται καλύτερα και δεν παράγουν και αέρια. Λοιπόν, εγώ θα κάνω πρώτα την τηγάνιση όμως, γιατί με έχω βρει αυτόν τον κόλπο, για να μην λερώνω δύο φορές την κατσαρόλη. Για να μην θέλω να πλένω συνέχεια κατσαρόλη, γιατί το νόμο είναι Θεκλα Πετρίδου. Και δεν είναι Κυριακή Πενταζή. Την Κυριακή, όπως και εγώ όταν ήμουν μικρότερη, μαγειρεύουμε πολλά σκεύη. Ενώ εγώ προσπαθώ να τα... Σε κατηγορώ, ναι, σε κατηγορώ. Χωρίς να μου κινήσεις αγωγή. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μεγάλο γκρεμμύδι. Και η δικιά μου η προσθήκη στις φακές μου τσέντρα τις κυπριακές, στο φακόριζο, είναι να βάζω και σκόρδο στην τηγάνιση. Σχεδόν μια σκελίδα σκόρδο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο, το ψημένο. Και το μόνο σκόρδο να μαλάχει το τρώμινο, αλλά εδώ ψημένο. Τώρα θα δείτε αυτήν την πολύ δύσκολη διαδικασία, την πανδύσκολη, του να καθαρίσεις τα κρεμμύδια. Του να ψιλοκόψεις τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Ναι. Είμαι σίγουρη, Λάκη, ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούν το βίντεο δεν έχουν ξαναδεί κανέναν και καμία να ψιλοκόβει κρεμμύδια και σκόρδο. Κανία. Θα έχετε αυτήν την καταπληκτική προσφορά από το κανάλι μας, να δείτε για πρώτη φορά πώς ψιλοκόβουν το κρεμμύδι. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω δυνάμεις και αντοχές για λαμοντάζ. Έχω κάνει πολλά μοντάζ σήμερα. Αγάπη μου, είμαι πολύ ευτυχισμένη που είσαι ευτυχισμένος που βρήκες το κόκαλο σου, γιατί έχει σταματήσει να μας δαγκώνεις εμάς και δαγκώνεις το κόκαλο. Πολύ ωραία λύση. Είπες ευχαριστώ στην Κυριακή που σου φέρε το κόκαλο. Τη φίλησες. Λοιπόν, δεν σας δείχνω, αλλά έχω ένα τεράστιο κάλαθο στην κουζίνα, ο οποίος αδειάζει κάθε δυο μέρες, κάθε μέρα. Και επίσης τώρα τελευταίος, έχω πάρει ένα μαχαίρι του σεφ, το οποίο είναι επίσης ελληνικό, είναι Νάβα τερέστρια. Κάνουμε πολύ ωραία προϊόντα στην Ελλάδα τελικά και τα προτιμούμε τα ελληνικά τα προϊόντα. Τις φαγές τις έχω ξεπλύνει, τις έχω βάλει εκεί στο σουρωτήρι να πέσουν τα νερά. Παίρνω εδώ την κατσαρόλα μου, δεν ξέρω αν η κατσαρόλα μου φαίνεται στο πλάνο μου, νομίζω χρειάζομαι και μία βίντεο Μια κάμερα woman ή ένα κάμεραμάν να με βοηθάει σε αυτές τις υποθέσεις, να έρχεται να φέρει την κάμερα. Λάκη, μπορείς να φέρεις την κάμερα? Μπορείς να φέρεις την κάμερα να εστιάσει που θα κόβει μαμά τα κρεμμύδια. Λοιπόν, και ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Ναι. Αυτό το φαγητό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είμαι σίγουρη όμως, επειδή είναι η πρώτη φορά που κάνω συνειδητά βίντεο μαγειρικής. Έχω ξανακάνει με το κινητό, αλλά τώρα υποτίθεται το κάνουμε επαγγελματικό. Ότι θα κρατήσει πολλή ώρα το βίντεο, γιατί είμαι και πρωτάρα. Όταν μάθω, όταν πάρω τον αέρα που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, όταν ξεφοβηθώ την κάμερα, όταν συνηθίσω στη χρήση της κάμερας, όταν κάνω πολλά λάθη και μάθω μέσα από τα λάθη μου, γιατί είμαι και 46 χρονών, δεν είμαι 6. Αν ήμουν 6 ή 7 όπως τον ανιψιό μου τον Στέφανο, είμαι σίγουρη πως θα μάθαινα πολύ πιο γρήγορα τη λειτουργία της κάμερας, γιατί αυτά τα μικρά τώρα έχουν γεννηθεί με ηλεκτρονικά μυαλά. Μάλλον επειδή έρχονται από πολύ νωρίς σε επαφή με την τεχνολογία, μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα από εμάς. Να ξεβάζω πολλά κρεμμύδια, πολλά σκόρδα, γενικά είμαι large. Ευτυχώς αρέσει στα παιδιά μου, σε κάποιους άλλους μπορεί να μην αρέσει, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει να έχει πολύ γεύση το φαγητό και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο φυσική γεύση. Δεν μου αρέσουν τα πρόσθετα, τα πράγματα τα οποία δεν είναι φυσικά. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Ένα λεπτό. Το μεταξύ πάντα φοράω γάντια όταν κάνω δουλειές στην κουζίνα, για σκοπούς υγιεινής και για σκοπούς προστασίας των χεριών. Φυσικά με αυτό το μαχαίρι που κρατάω δεν ξέρω πόσο πολύ θα μπορέσω να προστατεύσω το χέρι μου, και επίσης βλέπω, γιατί έχω συνδέσει το κινητό με την κάμερα και βλέπω από το κινητό μου τη δείχνει κάμερα, βλέπω ότι έχει ένα πολύ σκοτεινό πλάνο, γιατί έχω βάλει την κάμερα σε λάθος μέρος. Θα με ανεχθείτε. Θα με ανεχθείτε. Και όσοι δεν με ανεχθείτε θα αποκρυβείτε. Ψιλοκόψαμε και το κρεμμύδι, το ψιλοκόψαμε τώρα. Λέμε τώρα το ψιλοκόψαμε, είναι αρκετά μεγάλα τα κομμάτια, αλλά επειδή θα τσιγαριστεί, επειδή θα γίνει τηγάνιση, δεν με πειράζει, δεν με κοφτεί, γιατί το ομό το κρεμμύδι δεν είναι καλή ιδέα να το τρώω στη σαλάτα, για παράδειγμα, για να είναι ψιλοκομμένο. Όταν είναι όμως τηγανιτό, δεν έχει πρόβλημα. Η ιστορία με τα σκορδαλάκι είναι ότι πρέπει να τα καθαρίζεις τα σκόρδα, ναι. Μα τι φρόνιμο κουταβάκι είναι αυτό. Κρίμα που δεν έχουμε κάμερα woman ή κάμερα man να εστιάζει πάνω στο λάκι, γιατί ο λάκης είναι καταπληκτικός. Πηγαίνει γύρω-γύρω από το τρυπόδι της κάμερας, δεν μπερδεύεται. Μασουλάει το κόκαλο του ήρεμος. Λοιπόν, κανονικά εγώ τώρα πρέπει να πω cut, το κόβω και να το συνεχίσω μετά, ρε παιδιά, δηλαδή θα μάθω. Λάκι μου, πότε περνάει η κούραση όταν έχεις μικρό σκυλάκι στο σπίτι? Θα μεγαλώσεις, πότε θα μεγαλώσεις βρε? Είναι σε εμάς που μιλάει η Κυριακή, μιλάει στο τηλέφωνο. Γιατί εδώ στο σπίτι μας, επειδή είναι αρχαίο σπίτι, αναπαλαιωμένο, έχει διάφορα επίπεδα. Το δωμάτιο της Κυριακής είναι σε ένα επίπεδο πιο χαμηλό από την κουζίνα. Όπως επίσης η κουζίνα, το υπνοδωμάτιο με εμένα και του Λάκη. Και το προχώρ είναι σε άλλο επίπεδο, το σαλόν είναι σε άλλο πιο ψηλό επίπεδο. Και το δωμάτιο του Λάζαρου και το τέταρτο υπνοδωμάτιο που χρησιμοποιείται σαν καρταρόμπα είναι επίσης σε ένα πολύ πιο ψηλό επίπεδο. Νομίζω, Λάκη, για να ξεφορτωθώ αυτή την καρταρόμπα, όλα εκείνα τα παπούτσια, θα σας αφήσω μία ημέρα εκεί μέσα χωρίς κόκαλο, θα τα φας όλα και θα τελειώνουμε. Θα λυθεί το πρόβλημα. Έχω μαζέψει πολλά παπούτσια από τις εποχές των τηλεοράσεων και από τις εποχές που μου άρεσαν πάρα πολύ τα παπούτσια. Και δεν μου αρέσουν τώρα, αλλά πού θα τα φορέσουμε, παιδί μου, με αυτή τη μανδημία τα παπούτσια. Συνήθως όταν μαγειρεύω, έχω το κινητό μου εδώ πέρα και παρακολουθώ βίντεο που μου αρέσουν από το YouTube. Όχι δικά μου, άλλων ανθρώπων. Κάποιοι από εσάς ίσως γράψετε στα σχόλια όταν μαγειρεύετε, ότι βλέπετε, ακούτε ή έχετε και παίζουν τα δικά μου βίντεο. Δεν ξέρω, ίσως. Πάντως, αν αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, μαγειρεύετε, καλή επιτυχία στο μαγείρεμα σας εύχομαι, και να είστε πιο γρήγοροι και λιγότερο φαφλατάδες από μένα καθώς μαγειρεύεται. Τώρα ακόμα και το σκόρδο. Αυτά τα σκόρδα που έχουν έτσι οι μεγάλες κελίδες λένε πως είναι κινέζικα. Ότι δεν είναι γηγενή, δεν ξέρω. Και ότι αυτά τα παραδοσιακά, τα κλασικά, τα σκόρδα που είχαμε στην Κύπρο, αυτά που είχε και η κυρία μου στην αυλή που έχουν πολύ μικρές κελίδες, ότι είναι πιο εύγευστα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θέλει πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο να καθαρίσεις τις μικρές κελίδες. Πρέπει να είσαι μερακλής. Πρέπει να είσαι μερακλής και ξεκούραστος. Τώρα είναι 4 το απόγευμα και δεν έχω φάει καν μεσημεριανό λάκι. Ναι, έχω φάει 5 ξηρούς καρπούς. Και μετά διαρωτόμαστε γιατί αδυνατίζω, κατά λάθος, γιατί δεν προλαβαίνω να φάω. Ναι. Έχουμε και σεμινάριο λάκι το Σάββατο. Wow, το ξεχάσαμε. Έχουμε το σεμινάριο της χαράς, βρε. Θα είσαι στο σεμινάριο και θα είσαι φρόνιμος. Σεμινάριο, 3 με 7 το απόγευμα το Σάββατο μας έρχεται. Λοιπόν, έχω τσατραπατρακόψει και το σκόρδο. Όσοι θέλετε να μην μου χαλάσετε τη διάθεση, δεν θα σχολιάζετε πόσο ατσαλή είμαι, πόσο αργή είμαι, την ώρα που μαγειρεύω, που δεν έχω γνώσεις αρκετές. Για παράδειγμα, λέω δεν ξέρω αν αυτά τα σκόρδα που παίρνουμε με τις μεγάλες κελίδες, αν είναι κυπριακά, είναι ανεισαγόμενα, δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά ό,τι μου γράφετε στα σχόλια, το παρακολουθώ και μαθαίνω. Τώρα θέλει μετακίνηση η κάμερα μας, λάκι. Και θα μπει και σε καλύτερο μέρος. Α! Είδες, κόρη μου, που πρέπει να βάλεις την κάμερα. Έπρεπε να τη βάλεις εδώ την κάμερα, να έχει φως. Λοιπόν, τώρα μέσα σε αυτή την κατσαρόλα υπάρχουν τσατραπατροκομμένα κρεμμύδια και σκόρδα. Θα το βάλουμε εδώ στο μάτι. Με στεγνά γάντια και στεγνά χέρια δουλεύει το μάτι. Με βρεγμένα δεν δουλεύει, φαντάζομαι είναι μια ασφάλεια. Λοιπόν, το βάλουμε σε δυνατή φωτιά και θα τα τσιγαρίσουμε με ελαιόλαδο. Ναι, γιατί εμάς μας αρέσει το ελαιόλαδο. Ναι, και εδώ έχουμε πολύ ωραίο ελαιόλαδο, το οποίο μας έχει φέρει δώρο η άνδρη, η γειτόνισσα μας, η εγγονή της κυρίας Ανδρουλός. Όπως βλέπετε βάζω αρκετό ελαιόλαδο μέσα στην κατσαρόλα. Λάκι μου, φύγε από εκεί, φύγε από εκεί μωρό μου, δεν είναι για σένα τεμπουλάκια. Κουτουρού το βάζω το ελαιόλαδο. Εάν ήμουν διαιτητικής σχολής, αν έκανα δίαιτες και τέτοια, θα έβαζα πιο μετρημένο ελαιόλαδο. Όμως από τη στιγμή που εμείς εδώ πέρα προσέχουμε να μην τρώμε πράγματα που μας βλάπτουν, αλλά δεν κάνουμε δίαιτα, βάζουμε μπόλικο ελαιόλαδο, γιατί το ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ υγιεινό, εξαιρετικά υγιεινό. Και από ό,τι έχω ακούσει καλύτερα ομό. Αλλά παρά να τηγανίσεις με τα σπορέλαια, τα οποία διέρχονται μια θερμική επεξεργασία, δεν ξέρω ρε παιδιά, θα σας τα πω γιατί είναι λάθος που να κάνω. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά νομίζω ότι το ελαιόλαδο είναι πιο υγιεινό. Αυτό είναι το νόμισμά μου. Μπορεί να είμαι σωστή, μπορεί να είμαι και λάθος. Το έχω βάλει τη φωτιά, το έχω ανακατέψει και τώρα θα αποφασίσουμε με τι θα συνοδεύσουμε τις φακές μας, λάκι. Θα τις συνοδεύσουμε με καστανό ρύζι. Βεβαίως, βεβαίως. Κάτσε να δούμε όμως την ημερομηνία μας με καστανό ρύζι. Όχι. Έχει λήξει 18 Δευτέρα 21, άρα πετάγεται. Γιατί το είχα βάλει μέσα στα κουπέπια και μετά είδα την ημερομηνία. Δεν είχε ψυχή. Θα βάλουμε ρύζι καφέ. Brown rice. Ρύζι καφέ. Το ρύζι γενικά είναι υδατάνθρακας. Και όσο πιο επεξεργασμένοι είναι οι υδατάνθρακες, τόσο λιγότερο καλή για την υγεία μας είναι. Τώρα θα βρούμε ένα μπολάκι για να βάλουμε το ρύζι μέσα. Να το μουλιάζουμε και το ρύζι. Πριν να έρθει η ώρα του να το χρησιμοποιήσουμε, θέλει πολλή ώρα το ρύζι να χρησιμοποιηθεί. Τώρα θα το βάλουμε να μουλιάσει. Θυμάστε όταν ήμασταν μικροί, που οι μανάδες μας αγόραζαν ρύζι, εννοείται αποφλειωμένο, δεν είχε αναποφλειωτό τότε, δεν είχε τέτοιες ιδιοτροπίες τότε. Λίγο ρύζι, τόσο βάζω. Και μας έβαζαν να καθίσουμε να καθαρίσουμε το ρύζι. Θυμάστε που καθαρίζαμε το ρύζι, μάλλον καθαρίζατε κι εσείς ρύζι. Καθαρίζαμε εμείς και ρύζι και φακές. Και προφανώς εκείνες τις εποχές, λάκι, εκείνες τις εποχές δεν ήταν τα μηχανήματα τα μοντέρνα που έχουν τώρα στα εργοστάσια που μάζευαν και συσκεύαζαν το ρύζι. Οπότε το ρύζι δεν θα το δώσουν καθαρά. Κάνω φακές. Και κάνω ένα βίντεο άθλιο, σαν τραπάτρια. Τραβάει. Γιατί δεν θα κάνεις βίντεο που κάνεις φακές? Γιατί θέλει ο κόσμος να μάθει πώς να κάνει το φακορίζο. Δεν είναι αγαπημένο σου φαγητό. Τώρα πάω να βάλω νερό στο ρύζι. Γιατί δεν βάλες να βλέπεις τι φουκάλεις? Βλέπω από το κινητό μου, παιδί μου. Είμαι high-tech. Λοιπόν, κατά λάθος εσβήσαμε και το φως. Μεταξύ, το παράθυρο μας έξω έσπασε και ανοίγει. Ωραία. Έχω βάλει νερό στο ρύζι και θα το αφήσω να μουλιάσει μέχρι να μισοψηθούν οι φαγκές. Λοιπόν, κυριακή μου, μου κάνεις μια χάρη, αγάπη μου. Τι? Έξω στην αυλή έχουμε μια δάφνη. Μη ξυπολύτη. Τι πάλι... Θα κόψουμε φρέσκα φύλλα δάφνης να βάλουμε. Ή μας πει το διπλά του. Αχ! Ρε! Θα μας στενοχωρήσετε. Λάκη, είδες, το μωρό όταν είναι μόνο του είναι φρόνιμο. Ναι, αφού δεν είναι στα δόθια μου. Είναι φρόνιμο το μωρό όταν είναι μόνο του. Μέρι παντόφλες μου, Λάκη. Ποιες τις παντόφλες της Κυριακής. Έλα να σε πιάσω, να πλύνω τα χέρια μου μετά. Έλα να σε πιάσω. Έπιασες τις παντόφλες της Κυριακής. Τι έκαμες? Ομολόγα. Έπιασες τις παντόφλες της Κυριακής. Ομολόγα τώρα τις αμαρτίες σου. Έπιασες τις παντόφλες της Κυριακής. Τις έπιασες? Τις έπιασες? Hello. Η Κυριακή θα πάει να μας φέρει 3 φύλλα δάφνης. 3 φύλλα δάφνης. Στις παραδοσιακές φακές μου τσέντρα δεν βάζουν δάφνη. Βάζουν στην Ελλάδα όμως δάφνη. Όταν φτιάχνονται τις φακές στην Ελλάδα, ξέρεις πώς φτιάχνουν, Λακή? Τις φτιάχνουν με ντομάτα και ξύδι. Και δάφνη. Σε κάποιες περιοχές. Κάθε περιοχή του έχει το δικό της τρόπο που μαγειρεύει. Αλλά εσύ, μωρό μου, δεν θα φας φακές. Θα φας το φαγητό σου. Το σκύλο φαγητό σου. Θα αλλάξω γάντια, Λοιπόν. Συγγνώμη που έχουμε γλάστρα. Δεν έχει γλάστρα, αγάπη μου. Όπως περπατάς κάτω από τα σκαλιά, έχει δεξιά γλάστρα. Έχει μία δάφνη. Ένα μικρό δάφνο, ένα μικρό... Παναγία μου, πώς το λένε ρε, μπούς. Ένα μικρό θάμνο δάφνης. Πήγε να βρεις... Κυριακή. Τώρα θα αλλάξω τα γάντια μου, επειδή κρατούσα τον λακούλι και θα βάλω άλλα. Μια καλή συνταγή για όταν κάνετε τη γάνηση είναι να κλείνετε τις πόρτες στον υπνοδωματίο. Είναι μια καλή συνταγή αυτή, Λάκη, μια καλή συμβουλή. Για να μην μυρίζουν κρεμμύδια, τηγανιτά και σκόρδα τα υπνοδωμάτια. Το δικό μας το υπνοδωμάτιο είναι κλειστή πόρτα, και μου. Εντούτο εδάφνη. Ναι, ναι, εδάφνη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μυρίζεσαι εδάφνη. Το παιδί μου με έχει φέρει 3 φύλλα δάφνης. 3. Είναι 3 βίπες. Του το μέτρα για ένα. Κάνει εγκαμνίγα με δάφνη. Εντάξει. Λάκη. Μου πήγαινε. Συγγνώμη, πόσο γκρεμμύδι. Πολύ, αφού σου αρέσουν οι φακές μου. Άμα τις φας μετά και δεν σου αρέσουν, θα κάνεις ένα βίντεο παράπονων. Θα πεις η μάνα μου έκανε φακές που δεν μου αρέσουν. Έχω άλλα παράπονα με μάνα μου. Τι παράπονα έχεις, μωρό μου? Έγινα YouTuber. Έχεις παράπονο που έγινα YouTuber? Περιμένω να μαράνει καλά. Να τηγανιστεί καλά το κρεμμύδι. Και τώρα θα πάμε να βάλουμε νερό να ζεστάνουμε για τις φακές. Εγώ βάζω νερό από την τουλάπα, ρε Λάκη. Από την μπουκάλα. Μ' αρέσει να κουβαλώ. Αγάπη μου. Βάζεις το κοκκαλάκι σου. Μπράβο. Μπράβο που περνάς από το τρυπόδι. Και τώρα η κάμερα γράφει μόνη της. Είμαστε μια καταπληκτική οικογένεια. Και πραγματικά... Επαγγελματίες στον τομέα του. Ναι, είμαστε επαγγελματίες. Η κάμερα γράφει μόνη της. Αλλά έτσι μαγειρεύουν στα σπίτια, ρε. Έτσι μαγειρεύουν. Λοιπόν, έχω ανακαλύψει αυτήν την πολύ ωραία κανάτα στην υπεραγορά. Είναι εξιαόμινα αυτή. Μια πολύ ωραία κανάτα. Σε ομορφιά, τώρα σε χρησιμότητα δεν ξέρω. Για να ζεσταίνουμε το νερό. Κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ με την τηγάνιση μας. κρεμμύδια και τα σκόρδα πρέπει να τα βγάλεις στο τσάκ. Εκείνη τη στιγμή πάνε να καβουρδιστούν, αλλά να μην καούν. Να μην καούν δεν είναι καλά να καούν. Τώρα είναι σχεδόν έτοιμα λακκούδι. Σχεδόν έτοιμα είναι. Όταν έχεις κρεμμύδια και τα τσιγαρίζεις πρέπει να είσαι από πάνω τους, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να παρυψηθούν και να υπάρξει πρόβλημα. Η Κυριακή συνήθως δεν τρώει τα όσπρια. Όχι, τα τρώει, ψέματα λέω. Της αρέσει πάρα πολύ το λουβί των μαυρομάτικων, το οποίο στην κυπριακή διάλεκτο είναι λουβί. Λοιπόν, τώρα τα κρεμμύδια έχουν τσιγαριστεί μαζί με τα σκόρδα. Και μέσα στην ίδια κατσαρόλα ρίχνω τις φακές, τις οποίες τις έχω βάλει να μουλιάσουν από το βράδυ και τις έχω ξεπλύνει. Και φυσικά θα βάλω και νερό. Ο πατέρας μου έμαθε, γιατί ο πατέρας μου έμαθε να μαγειρεύει φακές, ότι όταν μαγειρεύεις φακές δεν γεμίζεις την κατσαρόλα με νερό, βάζεις τόσο όσο να τις καλύπτει. Τις ανακατεύεις συχνά και προσθέτεις νερό. Έτσι μου είπε ο παπάς μου. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε τα flavorings, θα βάλουμε τα μυρωδικά μέσα στις φακές. Αυτά είναι τα 3 φύλλα δάφνης που φέρνει το παιδί μου από την αυλή. Θα τα φυλίνω. Και θα τα ρίξω μέσα στην κατσαρόλα. Μετά όταν τρώμε το φαγητό δεν τα τρώμε τα φύλλα της δάφνης, εμείς τα βγάζουμε. Επίσης εμένα μου αρέσει στις φακές να βάζω και μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο. Γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ το πιπέρι στα φαγητά, πάρα πολύ. Σένα Λάκη, σ' αρέσει το πιπέρι στα φαγητά? Δεν ξέρω, μας πει να αρέσει το πιπέρι. Θα βάλουμε πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Και επίσης μια άλλη μαθία που κάνω με τις φακές, επειδή τις φακές εγώ τις μαγειρεύω σε μεγάλη ποσότητα, τώρα το μισό κιλό φακές φτάνει για να βγάλει 10 πιάτα, 12 πιάτα. Τις μαγειρεύω και τις έχω στο ψυγείο και είναι ένα σνακ όταν πεινάσω δεκατιανό ή για μεσημεριανό που δεν προλαβαίνω να φάω κανονικά. Στέλνω λίγες φακές, τις τρώω και είμαι κομπλέ. Οι φακές με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με τη διατροφή. Πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι τις μαγειρεύω εγώ, ξέρω ότι μέσα έχουν μόνο φρεσκό ελαιόλαδο, ότι δεν έχουν μέσα πρόσθετα χημικά κλπ. Λοιπόν, εγώ βάζω πολύ πιπέρι. Εσείς μπορεί να βάζετε λιγότερο πιπέρι. Αλάτι αυτή τη στιγμή δεν θα βάλω, θα σας δείξω όμως ένα άλλο κόλπο που κάνω. Σας δείξω τι κάνω. Όταν μαγειρεύω όσπρια, χρησιμοποιώ οργανικούς ζωμούς λαχανικών. Τώρα αυτούς που έχουμε, αυτοί λήγουν πρώτον το 22. Λέει βιολογικός ζωμός λαχανικών κάλλο. Συστατικά θαλασσινό αλάτι, άμυλο πατάτας, φινικέλαιο, ζάχαρη, μάλιστα, λαχανικά 6,8%. Σέλινο κρεμπίδι, ταυκείο, ζάχαρη. Πάλι ζάχαρη. Θα βάλω το ζάχαρη μέσα αυτά. Και λέει είναι gluten και lactose free, αλλά είναι γεμάτα ζάχαρη. Και κυρίως έχουν αλάτι. Γιατί να βάλουμε μέσα αυτά? Δεν θα βάλουμε. Δεν θα βάλουμε ζωμό. Γιατί και στο εξωτερικό που είμαστε δεν είχα βρει βιολογικούς ζωμούς λακούλι. Δεν είχα βρει. Θα βάλουμε αλάτι της θάλασσας. Και επειδή δεν είχα βρει, έκανα τα φαγητά χωρίς ζωμό και ήταν μια χαρά. Βάζουμε έτσι 2 pinches, πώς τα λέτε? Δεν κάνω για βιντεομαγειρικής μάνα μου, δεν κάνω. Οπότε τώρα μέσα στην κατσαρόλα είναι τα τσιγαρισμένα κρεμμυδιά και τα σκόρδα, είναι οι φακές, είναι το νερό, ίσα ίσα να τα καλύπτει, είναι η δάφνη, είναι το πιπέρι και είναι και το αλάτι. Λοιπόν, θα αφήσουμε τις φακές να σιγοψηθούν, θέλουν περίπου 1 ώρα. Θα σας πω μετά πόση ώρα παίρνω. Αν καταλάβατε, δεν παίρνω ώρες, δεν κρατάω αναλογίες, είμαι τσατραπάτρα μαγειρισσαλάκι. και δεν έχουμε βάλει ούτε και ζωμό λαχανικών. Να. Πραγματικά δεν χρειάζεται. Όταν βάλεις σωστά υλικά, δεν χρειάζεται να βάλεις εκείνο. Βγει μέσα ζάχαρη. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Λοιπόν, τώρα όταν θα μισοψηθούν οι φακές, θα προσθέσουμε και το ρύζι, το οποίο ήδη το έχουμε και στο νερό και... Ήδη το έχω στο νερό να μουλιάσει. Θα το πλύνω, θα το βάλω στο τρυπητό. Πώς το λέτε αυτό εσείς? Είμαι κουρασμένη και ξεχνάω τα λόγια μου. Πώς το λέτε αυτό? Λάκη, πώς το λένε στην Ελλάδα αυτό? Εμείς δεν είναι το τρυπητό στην Κύπρο. Στην Ελλάδα πώς το λένε? Θα μας γράψετε στα σχόλια πώς το λένε. Θα πλύνουμε και το ρύζι, θα προσθέσουμε και το ρύζι και όταν ψηθεί το ρύζι θα τα ανακατέψουμε καλά, θα προσθέσουμε ακόμη λίγο ή αρκετό φρέσκο νομόνο ελαιόλαδο πάνω και θα είναι έτοιμο το φαγητό προς βρόση. Τώρα έχει πάρει βράση, θα χαμηλώσω τη φωτιά από το 9, θα το βάλω στο 4. Θα σταματήσω το βίντεο και θα συνεχίσουμε στην πορεία. Να, από το κινητό εδώ πέρα ελέγχω τη δείχνει κάμερα. Τι τεχνολογία είναι αυτή? Καταπληκτική ρε Λάκη. Είναι καταπληκτική αυτή η τεχνολογία. Αγόρι έλα. Αγόρι έλα. Αγόρι έλα. Τώρα είμαστε μια ώρα περίπου μετά. Δεν είμαι σίγουρη. Είναι μια ώρα, είναι 3 τέταρτα. Είχα αφήσει εδώ την κατσαρόλα στη φωτιά. Τώρα πάρω στο χέρι την κάμερα να σας δείξω ή όχι. Και ας δοκιμάσουμε τις φακές να δούμε αν έχουν μισοψηθεί. Για να είμαι ειλικρινής, για να είμαι σίγουρη θα ψηθούν, τις αφήνω να ψηθούν εντελώς πρωτού βάλω το ρύζι. Ψημένες είναι. Εγώ τώρα θα πλύνω το καστανό μου το ρύζι. Θα το περάσω από το σουρωτήρι, είδες Λάκη, τώρα θυμήθηκα πως δεν το τρυπητό στην καλαμαρίστικη διάλεκτο, στη δημοτική σουρωτήρι το λένε. Πλένω το ρύζι μου καλά καλά. Το έχω στο σουρωτήρι και το ρίχνω στην κατσαρόλα. Ανακατεύω, βάζω λίγο νερό να βράσει για να προσθέσουμε βραστό νερό. Είναι πάρα πολύ λίγο το ρύζι που έβαλα. Wow. Wow, τι έγινε εδώ πέρα. Ανάψαμε κατά λάθος. Θέλει πολύ προσοχή ρε Λάκη αυτό το ηλεκτρικό, το ηλεκτρονικό ηλεκτρικό μάτι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή μωρό μου. Έχω βάλει στην κατσαρόλα τώρα το ρύζι μέσα στις φαγές. Η αλήθεια είναι ότι πίνασα. Γιατί η ώρα έχει πάει 4:53. Δεν είχαμε ψηφίσει. Αν είναι ωραίες οι φακές. Είναι πολύ νόστιμες. Και χωρίς να έχει μέσα τους ζωμούς λαχανικών, τους οργανικούς, γιατί διάβασε η μαμά της την ετικέτα και έχει μέσα ζάχαρη λέει, και άμυλο πατάτας και λαχανικά για 6%. Σιγά τώρα να μην βάλουμε 6% λαχανικά. Εκείνο το προϊόν, το οποίο και οργανικό γράφει πάνω ότι είναι, αλλά είναι πλήρως επεξεργασμένο. Τη στιγμή που έχουμε δάφνης ή φρέσκια στην αυλή μας, που μας έφερε η Κυριακή 3 φύλλα, θυμάσαι 3 φύλλα πόσο 3 ήταν. Έχει ζεστακτό εδώ. Βάζω επίτηδες σε ζεστό νερό για να επιταχύνω τη διαδικασία. Τώρα το ρύζι αυτό, πόση ώρα θέλει να ψηθεί το ρύζι το καστανό, έκανα 1/4. Θα λιώσουν εντελώς οι φακές, θα μελώσουν, μου λέει ο λόγος. Τι όλα θα μελώσουν, θα σιλαρώσουν, λέμε στην κυπριακή διάλεκτο. Θα γίνουν έτσι σαν χυλός, θα δέσουν ωραία μεταξύ τους. Και θα φάμε επιτέλους μεσημεριανό. Και σήμερα. Και αύριο. Και μεθαύριο. Γιατί έτσι όπως μας βλέπω, όλο φαγείται και μελάκι. Εντάξει, γλυκίζει το φαγητό, γιατί το κρεμμύδι με το μαγειρευτό γλυκίζει. Ξέρουμε και από χημεία να ξέρουμε γιατί. Αυτοί που ξέρουν από χημεία καταλαβαίνουν και γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στα φαγητά. Είναι σχεδόν έτοιμο. Σε λίγο που θα είναι έτοιμο, Θα σερβίρω λίγο στο πιάτο, στο πιατάκι, για να δείτε τι θα φάμε. Αυτό είναι το κυπριακό φακόριζο, οι λεγόμενες φατσές μου τσέντρα σε δική μου διασκευή. Η original συνταγή είναι πλένεις τις φακές, τις μεγάλες, όχι τις μικρές. Εγώ βάζω μικρές φακές. Τις βράζεις με νερό στην κατσαρόλα, νερό τόσο όσο να τις καλύπτει, και όταν τελειώνει το νερό προσθέτεις κι άλλο νερό, κι άλλο νερό, κι άλλο νερό. Όταν μισοψηθούν οι φακές, μιλάμε τώρα για την παραδοσιακή κυπριακή συνταγή φατσές μου τσέντρα, τότε προσθέτεις είτε κοφτό μακαρονάκι, είτε ρύζι άσπρο, τις φατσές της μου τσέντρα, και προσθέτεις κι άλλο νερό για να ψηθεί και ο υδατάνθρακας που έχεις προσθέσει, το ρύζι, το μακαρονάκι. Θυμάμαι ότι είμαστε μικροί, ότι μας άρεσε να μας βάζει μακαρονάκι να μας βάζει στις φακές και όχι ρύζι. Τώρα ότι να σκέφτομαι θέλω το μακαρονάκι, γιατί θα το προσέξετε που φεύγω τα προϊόντα που έχουν μέσα γλουτένι. Γιατί? Ίσως είμαι και εγώ μια πελοϊδιότροπη. Πίσω όμως έχω κατσαρόλα. Λοιπόν, όταν έβραζε και το ρύζι, έβραζε και το μακαρονάκι, όταν ψινόντουσαν, τότε έπαιρνα ένα τηγάνι. Λάκι μου, δεν μ' αρέσει που ψήλωσες και βάζεις τη μουσούδα σου στο καλάθι της κουζίνας. Όχι, αγόρι μου, έλα εδώ να πούμε στον κόσμο για τις φακές. Και ψιλόκοβαν τα κρεμμύδια, δεν έβαζα σκόρδο στην παραδοσιακή συνταγή. Τα κοκκίνιζαν, τα τηγάνιζαν, τα τσιγάριζαν, κάμναν διάνυση που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, και περίχυναν το φαγητό, δηλαδή τις φακές με το ρύζι, με το μακαρονάκι, δηλαδή ψημένα, με την τηγάνιση, με τα τσιγαρισμένα κρεμμύδια και το ελαιόλαδο. Τώρα εγώ κάνω διαφορετικά τη συνταγή. Δηλαδή, πρώτα τσιγαρίζω στην κατσαρόλα το κρεμμύδι και το σκόρδο με λίγο ελαιόλαδο. Μετά θα βάλω περισσότερο. Προτιμώ να βάζω και ομό από πάνω ελαιόλαδο. Μετά προσθέτω τις φακές που βάζω ψηλές, δεν βάζω τις χοντροκομμένες, του κανονικού μεγέθους. Μ' αρέσουν πιο πολύ, είναι πιο νόστιμες νομίζω οι ψηλές. Τις οποίες ανακάλυψε το θέμα της μουλιάς, δεν προκαλούν αέρια. Οπότε είναι μουλιασμένες από το βράδυ, πλημμένες, προσθέτω τις φακές, βάζω νερό όσο να καλύψει τις φακές και την τηγάνιση και τα τσιγαρισμένα κρεμμύδια και σκόρδα που είναι μέσα στην κατσαρόλα. Και όταν ψηθούν εντελώς οι φακές, που παίρνει περίπου μία ώρα σε μέτρια φωτιά. Τώρα νομίζω το ρύζι θα ψηθεί πιο γρήγορα, γιατί έχω ανεβάσει τη φωτιά, μιας και είμαι εδώ και την παρακολουθώ. Όταν ψηθούν οι φακές, τότε ρίχνω μέσα και λίγο, δεν μ' άρεσε να βάζω πολύ, λίγο καστανό ρύζι, το οποίο το έχω μουλιάσει και το έχω πλύνει. Προσθέτω και λίγο νερό. Και ξέχασα να πω ότι την ώρα που βάζω τις φακές μέσα στην τηγάνιση και το νερό, προσθέτω και αλάτι και πιπέρι. Και μία και τρία ή 2,5 ή 2,3, 2,1, 2,1 ήταν. Ή 2,1 φύλλα δάφνης. Παλιότερα έβαζα και μάτζι, κύβο λαχανικών, οργανικό. Σήμερα όμως έμαθα μαζί σας εδώ μαγείρευοντας ότι είναι καλή ιδέα να το βάλω και είναι εξίσου νόστιμο το φαγητό. Μερικές φορές είναι στο μυαλό μας ότι πρέπει να προσθέσουμε ενισχυτικά γεύσεις. Άμα μαγειρεύεις με φρέσκα φαγητά, ήταν φρέσκα τα κρεμμύδια, ήταν φρέσκα τα σκόρδα, φρέσκο το ελαιόλαδο που μας το έκανε εδώ η γειτόνισσα. Όταν μαγειρεύεις με φρέσκα φαγητά, τότε έχουν πολύ ωραία γεύση. Ναι, λαπούλι. Τώρα να δούμε τι γίνεται. Έχει πάρει βράση. Το ρύζι είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς πότε έχει ψηθεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα σας κλείσω και θα σας ανοίξω σε 10 λεπτά, γιατί είμαι σίγουρη ότι σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο. Και θα φάμε με το λάκι μας η ώρα 5 και 4, θα φάω εγώ δηλαδή. Θα σου βάλω και σε ένα φαγητό, μωρό μου, το δικό σου όμως. Δεν θα τρως από το φαγητό το ανθρωπινό, για να μην σου χαλάσουμε τη διατροφή σου. Να παίρνεις αυτό που είναι για τα ζώα, που έχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι. Λοιπόν, θα φάμε για τις 5 και 10 και θα ξαπλώσουμε μετά, να ξεκουραστούμε. Επιτέλους, μαγειρεύτηκε το φαγητό μας. Ευτυχώς που είναι το κόκκαλο σούπα τη σαλάκι και όχι εσένα. Τι ώρα είναι? 5 και 20. Η αλήθεια είναι ότι είχα ξεχάσει πως το καστανό ρύζι θέλει πολύ περισσότερη ώρα για να μαγειρευτεί από ότι το επεξεργασμένο ρύζι. Λοιπόν, θα πάρω την κάμερα στο χέρι και θα σας δείξω ένα λεπτό πως έχει γίνει το φαγητό στην κατσαρόλα. δύσκολο μεταξύ. Πρέπει να ξέρω και πώς να βγάλω την κάμερα. Α, τα βρήκα. Τα βρήκα. Λοιπόν, εδώ είναι η κατσαρόλα μας. Βλέπετε το ρύζι ότι έχει ψηθεί. Έχει ζουμί, έχει υγρό μέσα η κατσαρόλα. Το οποίο όμως θα απορροφηθεί, γιατί το ρύζι δεν είναι 100% ψημένο. Θα τα απορροφήσει αυτά τα υγρά. Σβήνουμε τη φωτιά. Πατάμε και τη ιγκλιδαριά, ώστε να μην ανοίξουμε κατά λάθος. Και τώρα θα βάλω ομό ελαιόλαδο πάνω από το φαγητό για να το συμπληρώσω θερμιδικά, γευστικά κλπ. Αυτές είναι οι λεγόμενες φακές μουτζέντρα κυπριακές, το φακόριζο το ελληνικό. Θα βάλω λίγο στο πιατάκι που έτρωγα πριν. Όχι, δεν θα βάλω στο πιατάκι που έτρωγα πριν. Όχι. Λοιπόν, φαίνεται σαν σούπα, αλλά κανονικά αυτό το φαγητό το αφήνεις και στέκεται και γίνεται σαν πιλάφι. Θα βάλω 3 κουταλιές και πολλές βάζω για μένα. Αυτό είναι. Τώρα θα κλείσω την κατσαρόλα. Τόση ώρα καθώς είχα κλείσει το βίντεο πήρα ένα κατσαβίδι και έφτιαξα το χερούλι της κατσαρόλας που είχε χαλαρώσει. Φυσικά αυτό δεν είναι το δικό της το καπάκι. Αυτό είναι το καπάκι ενός άλλου παλιού τηγανιού, το οποίο μας έχει μείνει, έχει χαθεί αυτή το καπάκι της, αλλά δεν πειράζει, γιατί είπαμε θα πάρουμε μία με κεραμική επίστρωση. Και αυτές είναι οι φακές μας. Εγώ τις τρώω με πιρούνι τις φακές. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το σιλαρωμένες που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή σαν χυλός. Αυτό να σας δείξω σε λίγο, σε κανένα 20 λεπτό, πώς θα δέσει όλο μαζί. Ελπίζω να σας αρέσει. Τώρα τι ώρα είναι? 5:42. Αυτή είναι η τελική μορφή των φακών, που είναι σαν πιλάφι, αλλά όχι ιδιαίτερα σπυρωτό. Έχει και λίγη υγρασία μέσα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τελειώνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να παραδεκτώ και να ομολογήσω ότι δεν είμαι τόσο καλή στο μαγείρεμα, ούτε το κάνω τόσο πρακτικό και εύκολο, ιδιαιτέρως όταν είμαι κουρασμένη. Αλλά τουλάχιστον έχετε ένα μακρόσυρτο τσαμπατσούλικο βίντεο για το πώς φτιάχνω εγώ το φακόριζο. Φιλιά! Δεν θα φάγω ακόμη λίγο, αλλά πραγματικά έτσι μοιάζουν οι φακές όταν είναι έτοιμες. Έτσι. Και μια τελευταία ματιά 2-3 ώρες μετά. Αυτή την υφή πρέπει να έχει το φακόριζο. Αυτήν ακριβώς. Αχ, μαγειρέψαμε και σήμερα. Μας πήρε 5 ώρες, αλλά τα καταφέραμε. Τώρα θα μεταφέρουμε σε ένα άλλο δοχείο. Να μην μείνει σε αυτό.